Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Αμίντα. Η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, για να βρεθεί ως εδώ ο Αμίντας, νίκησε τον Παγκράτη 76-59 και υποδέχεται την ομάδα της Α1 με σκοπό να της κάνει ζημιά. Να πούμε ότι ο νικητής της αναμέτρησης στη συνέχεια θα παίξει με την νικήτρια του Καβάλα Καστοριά. Και οι διαιτητές που τους βλέπετε εδώ είναι κύριε Παντελίδης, Καρακάσης και Νάστος. Τίνει να γεμίσει το κλειστό γυμναστήριο του Αμίντα, το μικρό κλειστό γυμναστήριο. Κάπου προηγουμένως πήρε το μάτι μας και τον πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας, τον Μιχάλη Κακιουζή, που είναι ανάμεσα στους θεατές. Έτοιμοι για το τζάμπολ. Νικητής ο Αμίντας. Το τρίποντο που επιχειρεί ο Καβούρης για το 3-0. Ο Χάρης για τον Marvin Jones. Και ξανά Χάρης. Ο Σταμάτης και τρίποντο στη λήξη από τον Σχίζα. Πολύ ωραία εδώ η προσπάθεια από τον Αντριάνο το πάλι. Μπρέι. Λάθος από τους παίκτες του Κολοσσού. Ο Αμίντας ξανά στην επίθεση. Ωραία η πάσα και τρίποντο. Αυτή τη φορά θα στοχίσει όμως. Σταμάτης. Χάρης. Σταμάτης ξανά. Ο Μπρέι θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Rebound μακρινό από τους παίκτες του Αμίντα. Με τον Μπαρμπά και τον Τοπαλή. Αυτό είναι ο Μανσαράι, ο Μπάρμπας, και ξανά γυρνάει την μπάλα, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα ο Αμίντας. Σταμάτης κατεβάζει, χάρη στο κάτω σκριν. Ο Μπρέι τώρα σηκώνει για τον Τζόουνς, που θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Καμπούρη. Πέντε δύο. Ο Τζόνς στην πρώτη βολή.
Θα ευστοχίσει. Ο Τζόουνς, Αμερικανός, σέντερ των 2-13, ήρθε από το Τέξας. Ωραίο το κλέψιμο εδώ από τον Σχίζα. Θα πάρει ξανά την μπάλα. Μπρέι. Σταμάτης. Ο Μπρέι ξανά, λάθος και ευνηδιασμό που θέλει να βγάλει εδώ ο Αμίντας. Το πάλι. Αλλάζει με τον Διαμαντόπουλο και τώρα ο Καβούρης δεν θα εστοχίσει. Και ευκαιρία για τον Κολοσσό να βγάλει μια αντεπίθεση. Είναι όμως γρήγορη η επιστροφή των αθλητών του Αμίντα. Jones, Bray. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Μετά από τρίπλα δεν θα ευστοχίσει. Ο Σχίζας. Το σουτ τώρα για τον Αμίντα, τριών πόντων από τον Διαμαντόπουλο, είναι άτυχος. Σταμάτης, προσπαθεί να βρει, να πετύχει κοιμόμενη την άμυνα του Αμίντα και δίνει το φάουλ. Το φάουλ που υποκύπτει. Ο Τοπαλί. Σχίζας σταμάτης. Ξανά ο Σχίζας. Ο Μπρέι είναι αυτός. Ο Χάρης για τρεις. Θα αστοχίσει. Μακρινό ριμπάντα του Σταμάτη. Νέα ευκαιρία. Για να περάσει μπροστά. Ο Κολοσσός και ο Σταμάτης θα βάλει το τρίποντο. 5-7. Το πάλι. Το τρίποντο από τον Καμπορή. Σταμάτης. Ο Χάρης, ο Σχίζα. Ο Μπρέι προσπαθεί να βρει διάδρομο. Σταμάτης. Μπρέι. Θα σταματήσει, θα σουτάρει για τρεις. 8-10. Αντριάνο το πάλι. Μανσαράι. Ο Καμπούρης. Δεν μπορεί ο Μανσαράι. Τώρα ο Σχίζας για το σταμάτη. Περιμένει μπάλα ο Χάρης. Πέμπτος είναι από τον Τζόουνς. Ο Χάρης θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές. Ο Ζούμπας ετοιμάζεται για τον Αμίντα. Δύο στις δύο βολές για τον Χάρης. Μπαίνει και ο Κουκούνια για τον Αμίντα.
Ο Μανσαράι θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ που κάνει ο Σταμάτης για να σταματήσει το ευνηδιασμό. 8-11. Ζούπας. Μαντσαράι. Ο Κουκουνιάς. Το πίβοτ. Ωραίο Μαντσαράι που μαζεύει το επιθετικό rebound. Μπαρμπάς. Μαντσαράι για τρεις. Θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Ο Μπρέι δεν μπορεί να βγάλει αυτόν τον διασμό. Μπρέι ξανά. Σταμάτης. Θα δώσει το Μπρέι. Θα βγει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου από την παρέμβαση του Ζούπα. Μπρέι αμέσως το σουτ. Θα πάει και στο rebound, θα βγει μπάλα έξω. Θα πατήσει μάλλον την τελική γραμμή. Ζούπας. Ξανά ο Ζούπας αφήνει. Για τον Βαρδιανό μάλλον. Ξανά προσπάθεια για τον Αμίντα. Κερασοβίτης. Για το Κουκούνια. Φάουλ εκτός φάσης από τον Σκίζα. Φωνάζει ο Λυκογιάννης. Το σύνολο Διαμαντόπουλο που θα σουτάρει. Θα βρει Στεφάνη. Προστράν που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπρέι. Ο Χάρης. Προστράν. Για τρεις θα στοχίσει. Ο Ράι το επιθετικό rebound. Θα τελειώσει τη φάση. 8-13. Το τρίποντο του Βαρδιανού. Ωραία εδώ ο Μπρέι. Για τον Ράιτ. Που θα τελειώσει ξανά τη φάση. 4 πόντους για τον Ράιτ που έχει συμπληρωματική βολή για να τους κάνει 5. Και time out. Επιστρέφουμε στη δράση, εδώ στο κλειστό του Αμίντα. 11-15 το σκορ. 1-53, πριν από τη λήξη. Ο Ράιτ έχει συμπληρωματική βολή από το φάουλ που κέρδισε. Για να
κάνει 5 τους συνεχόμενους πόντους του. Και να διαμορφώσει το 11-16. Ο Keith Wright. Σέντερ ύψος 2-0-3. Στην επαναφορά τώρα για τον Αμίντα είναι ο Κερασοβίτης. Παρδιανός. Και τώρα θα αποστάρει ο Βογιατζής που δεν... Α, μπορεί. Α, να βάλει το καλάθι. Και νέα επίθεση για τον Αμίντα μετά το άστοχο τρίποντο. Ζούπας θα ξαναπάρει την μπάλα. Το τρίποντο από τον Βαρδιανό δεν έχει αποτέλεσμα. ...56 δευτερόλεπτα. Αγγελάκος. Προς τραν. Γκρίφιν. Θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γκρίφιν. Μάλκομ Γκρίφιν, γεννημένος το 1991. Αποκτήθηκε από την Λεπάγια της Λετωνίας με ύψος 1.93 γκάρ. Από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Ωραία εδώ. Προσπαθεί για το καλάθι. Αλλά δεν τα καταφέρει. Ο Βογιατζής. Και χάνει την παλάμητας. Ο Γκρίφιν. Φάουλ που θα κερδίσει. Ο Μπροστράν θα βάλει και το καλάθι. 11-20. Θα πάρει και τη συμπληρωματική βολή για το 11-21. Πολλά goal foul για τον Κολοσσό στο πρώτο δεκάλεπτο. 11-10 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τον Αμίντα. Θα κρατήσει την μπάλα, θα κάνει και το σούτ του Κερασοβίτης. Δεν θα βάλει το καλάθι. Πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει. 11-21. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 11-21. Αμίντας, Κολοσσός Ροδού. Γκρίφιν. Ράιτ. Ωραίος ο συνδυασμός εδώ. 11-23. Ζούπας για τον Διαμαντόπουλο που θα κάνει την ατομική προσπάθεια, θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. 13-23. Γκρίφιν
Γιώργα Λής. Το τρίποντο για τον Κολοσσορόδου από τον Αγγελακό. Κουκούνιας θα ψάξει το Ζούπα και αυτός στον Μπάρμπα που θα κινδυνεύσει να χάσει την μπάλα και τελικά θα κάνει airball. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Αγγελάκος. Σκληρές μάχες στον αγωνιστικό χώρο, έξω από τη ρακέτα μάλλον. Το τρίποντο θα το πετύχει ο Γιώργαλής για το 13-29. Ξεμακραίνει πολύ ο Κολοσσός. Ζούπας, Διαμαντόπουλος. Ζούπας, ξανά ο Διαμαντόπουλος. Ο Κουκούνιας θα χάσει την μπάλα και ευκαιρία για τον Κολοσσό για ευνηδιασμό. Θα το σταματήσει όμως με φάουλ. Ο Πίνης, ο Διαμαντόπουλος, συγχωρείτε. Γκρίφιν, ο Ράιτ, το τρίποντο από τον Γιωργαλή που έχει πάρει φωτιά, δύο τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, 13-32. Καλάθι και φάουλ εδώ. Να, μια καλή φάση για τον Αμίντα με τον Μπάρμπα. Δεν θα πετύχει το αίμα στο τρίποντο. Προστραν. Γκρίφιν θα προσπαθήσει για τον Ράιτ που θα μαζέψει την μπάλα. Ο Γιωργαλής. Ο Προστραν για τρεις μέσα. Ζητάει και φάουλ. Δεκαπέντε, 35. Φάουλ. Αλλά για τον Κολοσσό ξαναμπαίνει μέσα. Θα μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο ο Jones. Το τρίποντο δεν έχει αποτέλεσμα. Προστραν. Παδάκης, ωραία για τον Jones που θα πέσει και κάπως άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως δεν έχει τίποτα, θα σηκωθεί για να εκτελέσει τη βολή.
Μέσα για αυτή τη βολή. 15-38. Ωραίο καλάθι και φάουλ του Κουκούνια μετά από την πάσα του Μαντζουράη. Μαντσαράη, με συγχωρείτε. Κουκούνιας θα βάλει και τη βολή. Προστράν. Πιέζεται ασφυκτικά. Από τον το πάλι Γκρίφιν. Προστράν ξανά. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μαντσαράη. Ωραία. Γυρίζει την μπάλα ο Αμίντας. Το πάλι. Ο Μαντσαράη δεν θα πάει προς την μπάλα. Θα κλέψει ο Γκρίφιν που θα δώσει το Παπαδάκη για να κερδίσει το φάουλ. Γεννημένος το 1998 ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Τα νέα ταλέντα του Κολοσσού. Θα βάλει την πρώτη βολή. Θα βάλει και τη δεύτερη. 18-40. Μαντσαράη. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Τοπαλί. Διαμαντόπουλος και ο Τοπαλί. Ξανά ο Διαμαντόπουλος που θα... Ο Μπάρμπας, με συγχωρείτε, που θα πατήσει την πλάγια γραμμή. 18-40. 4-35 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Μπιλής για τον Τζόουντς που δεν θα βάλει το καλάθι, φάνηκε εύκολο εδώ. Γυρίζει ωραία την μπάλα, αλλά θα κάνει το λάθος ο Μαντσαράη. Και το φάουλ που κερδίζει ο Μπιλής. Άλλαγες για τον Αμίντα. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Επιθετικό φάουλ από τον Σταματή. Ο
Μανσαράι. Το σούτ από τον Διαματόπουλο. Το rebound από τον Κόλωσο Ροδού. Παίκτη του Κολοσσού. Γκρίφιν. Μπιλίς. Και τώρα ο Τζόουνς. Μπιλίς. Ωραία. Προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι. Μανσαράι. Κυρασοβίτης. Η μπάλα θα πάει στο ψηλό. Ο Ιούνις όμως δεν τα καταφέρει. Ωραίο κάρφωμα πάει να κάνει. Εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Τζόνς θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτυρίες από τους φίλους του Αμίντα. Το φάουλ που το έκανε ο Ιούνις. Πρώτη βολή μέσα. Τον Marvin Jones. Θα χάσει τη βολή, τη δεύτερη. 18-41. 2-50. Πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Το πάλι κάνει τη διείσδυση, θα κερδίσει το φάουλ πριν προλάβει να δώσει την μπάλα στο Ιούνι. Παίρνει το φάουλ και βολές. Παίρνει το φάουλ για τον Κόλωσο και οι βολές για τον Τοπάλι. Πρώτη βολή μέσα για τον Τοπάλι, Αντριάνο Τοπάλι, βασικός point guard του Αμίντα, γεννημένος το 1994, με ύψος 1,90. Παπαδάκης, θα κλειστεί, θα δώσει στον Μπιλί, υπάρχει φάουλ. Και τραυματισμός από Διαματόπουλο. Για το Διαματόπουλο. Δείχνει να έχει δεχτεί την αγωνία στο στήθος από τον Παπαδάκη που είναι από πάνω και θα το σηκώσει. Το φάλτο κέρδισε όμως ο Παπαδάκης και ο Σχίζας θα πάει στην επαναφορά. Ας σκουπιστεί το τερέν. 2:32 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Στους 21 πόντους η διαφορά. Double score για κάτι παραπάνω. 41-20 υπέρ του Κολοσσού. Σχίζας, Jones, Παπαδάκης. Σχίζας, Jones, ωραίο καλάθι με το pivot, 20-43. Το παλί. Ξανά ο το παλί για τρεις. Δεν θα κερδίσει το φάουλ, αλλά θα έρθει το rebound και το καλάθι από το σούπα.
Παπαδάκης. Μπρέι. Παπαδάκης. Α, δεν θα εστοχίσει. Ο Τζον στο rebound. Παπαδάκης. Ωραία για το Σκίζα που θα κερδίσει το φάουλ. Είδε πολύ ωραία το Σκίζα να τρυπώνει στην ρακέτα του Αμιντά. Ο Παπαδάκης. Σχίζας 22-44. Ο Σταύρος Σχίζας αποκτήθηκε από την Κίμη. Κέρας ο Βητής. Ωραία η διείσδυση. Θα σταθεί άτυχος, δεν θα πετύχει το καλάθι. Η μπάλα έξω, επαναφέρω από τον Παπαδάκη. Μπρέι. Ο Τζόνς αφήνει για τον Παπαδάκη. Του λέει να πάει μέσα στη ρακέτα. Μέσα ο Σχίζας. Ωραίο τρίποντο, υποπίεση από το 22-48 για το 22-48. Ο Ιούνις παίρνει ωραία τη θέση στη ρακέτα και θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ ωραία κλείδωσε το κοντήτερο αντίπαλο του, το Σχίζα, για να κερδίσει στη συνέχεια το φάουλ. Χαράλαμπος Ιούνις, 18 ετών. 2-10 αποκτήθηκε από τον Δούκα. Παπαδάκης. Ωραία το στον Μπιλί. Μακρινές πάσες, Jones, Bray. Θα πάει το σκρίν από τον Τζόνς, θα χάσει την μπάλα ο Μπρέι. Ευκαιρία για ευνηδιασμό του Αμίντα με τον Κερασοβίτη. Ιούνις, λάθος. Τώρα ο Παπαδάκης πολύ γρήγορα, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, θα κάνει το σουτ, θα στοχίσει. 48-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Κολοσσός. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο, το κλειστό του Αμίντα. Αμίντας Κολοσσός 24-48. Double score. Ο Κολοσσός έχει πατήσει τον γκάζι. Και δεν αφήνει τον Αμίντα να διεκδικήσει κάτι. Δηλαδή όσο υπάρχει διαφορά κατηγορίας. Προστραν, Κροάτης playmaker, point guard. Ωραία, ο Χάρης θα ελευθερωθεί, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Κουκούνιας. Το πάλι. Φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων.
Το τρίποντο που επιχείρησε ο Καμπούρης. Το φάουλ του Keith Wright. Πρώτη βολή μέσα του Καμπούρη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. (26-48) Κοστράν. Σχίζας. Ωραία η μπάλα στον Χάρης, που εκνευρίζεται. Εκνευρίζεται από το σκληρό φαουλ, θεωρεί, που του έκανε ο Βαρδιανός. Στοχο στην πρώτη βολή ο Χάρης. Γυρίζει ωραία την μπάλα ο Αμίντα στο σουτ τριών πόντων. Πολύ άστοχο. Από τον Μπάρμπα. Μποστράν. Σκληρή άμυνα από τον Αμίντα. Μποστράν. Ο Ράιτ θα κερδίσει το φάουλ. Προστράν. Χάρης για τρεις αστοχή. Μπάρμπας θα ξαναπάρει την μπάλα για τρεις. Ο Κουκούνιας. Μπρέι. Το rebound το right. Προς run. Προσποιείται, βγάζει το Σχίζα. Μέσα ο Σχίζας. (29-51) Το foul τώρα εδώ που κερδίζει ο Τοπαλή. Από τον Προστράν. Μέσα πρώτη βολή του πάλι. Μέσα και η δεύτερη. Μπρέι.
Χάρης Προστράν. Ο Τόνι Προστράν, ωραία για τον Ράιτ, θα πάρει το φάουλ. Πρώτη βολή μέσα. ...31-53. Δεν βγαίνει ευνηδιασμός για τον Αμεντά. Το πάλι... Μπάλα πηγαίνει στον Κουκούνια. Δεν θα τα καταφέρει εκείνος. Μπρέι και φάουλ. Αλλαγές. Διαμαντόπουλος θέση του Κουκούνια για τον Αμέντα. Και είχαμε, είχαμε τεχνική ποινή. Α, προηγουμένως δεν ήταν φάουλ. Μπρέι στο πάτωμα. Ο Χάρης. Μπρέι ξανά. Θα ζουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Το rebound και γρήγορη αντεπίδεση. Που δεν σταματά, που δεν βγαίνει ο συνδυασμός. Γυρνίζουν γρήγορα οι παίκτες του Κολοσσού. Rebound από τον Χάρης, προς Ραν, βήματα εδώ. Του φύγει ο έλεγχος της μπάλας του Ράιτ. Καμπούρης, Διαματόπουλος, Καμπούρης, πανακλέψει ο Μπρέι, η μπάλα είναι έξω. Ζούπας, το πάλι, θα βρει Στεφάνη και... νέα επίθεση για το κολοσσόρο εδώ. Μπρέι. Ωραία για τον Χάρη, για τον Ράιτ. Με τη δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει δύο πόντους, 31-6. Το πάλι, ωραία η πάσα για τον Καμπούρη που θα σκοράρει για το 33-56. Ράιτ, προσπαθεί να βρει τρόπο να φτάσει ο καλάθι. Δεν τα καταφέρνει. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας και ο Τοπάλ κερδίζει το φάουλ.
Ξαναμπαίνει ο Ματσαράη. Γκρίφιν. Που μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Μπρέι. Ωραία στον Σχίζα. Θα πάρει άλλους δύο πόντους. Θα βάλει άλλους δύο πόντους για το 33-58. Άστοχη επίδεση. Μπρέι. Πήγε την ρόλ με τον Μπράι. Με τον Ράιτ. Που δεν πιάνει καλά την μπάλα και αναγκάζει να την βγάλει ξανά έξω. Θα αστοχίσει ο Χάρης. Και η μπάλα είναι για τον Κολοσσό. Αγγελάκος. Ο Χάρης Γκρίφιν. Μπέλα φτάνει στο right που θα σουτάρει. Θα αστοχίσει Γκρίφιν. Θα κερδίσει ο φάουλ. Πέμπτο φάουλ για τον μην τα βολές για τον Χάρης, για τον Γκρίφιν, με συγχωρείτε. Μέσα η πρώτη. Τρία λεπτά και τρία δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Προσπαθεί να κλέψει ο Μαντσαράη. Από τον Μαντσαράη. Οι παίκτες του Κολοσσού, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Στο πόδι μπαλά, χτύπησε μπαλά στο πόδι του Χάρης. Ματσαράη, το τρίποντο είναι άστοχο από τον Καμπούρικε. Η επίδεση του Γκρίφιν. Αγγελάκος, Γκρίφιν. Χάρης. Γκρίφιν. Θα βυσδύσει ο Χάρης. Δεν θα σουτάρει. Στο τρίποντο θα σουτάρει τώρα. Υπό την πίεση του χρόνου θα αστοχίσει. Λάθος εδώ και ευνεδιασμός με τον Αγγελάκο. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το rebound ο Σταμάτης για να διαμορφώσει το 33-62, 1:53 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Φάουλ από τον Σταμάτη και δύο βολές που θα κερδίσει ο Ζούπας. Μέσα σε πρώτη βολή. 34-62.
Μέσα και η δεύτερη βολή. 35-62. Σταμάτης. Χάρισε τον Γκρίφιν. Το τρίποντο από τον Σταμάτη δεν έχει αποτέλεσμα. Μανσαράι. Δεν κάνει καλά το χουκ. Γκρίφιν. Θα σουτάρει, θα πάρει rebound το Σταμάτης. Γκρίφιν ξανά. Παίρνει το screen από τον Jones. Θα του σηκώσει και την μπάλα, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στον Jones. Ο οποίος θα κάνει και φάουλ. δευτερόλεπτα. Πριν από το λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Μαντσαράι έχει δύο βολές να εκτελέσει το σκορ στο 35-62. Ας τοργήσει εδώ τη βολή ο Μαντσαράι. Βάζει τη δεύτερη για το 36-62, 48 δευτερόλεπτα τώρα. Από μία επίδεση σχεδόν για την καθομάδα. Μασαράι θα κλέψει την μπάλα. Εννέα δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίδεση του Κολοσσού. Ο Γκρίφιν. Ο Τζόουνς και βήματα. Δεκαοκτώ δευτερόλεπτα. Ο άμυνας έχει όλη την επίδεση δική του. Όχι όλοι. Με συγχωρείτε. Τα τέσσερα. Τώρα ήτανε, αλλά θα στοχίσει. 4 δευτερόλεπτα, 3 το φάουλ που κερδίζει ο Σταμάτης. 2,4 πριν από τη λήξη. Τρία. Μακρινή πάσα, ωραία επίθεση σε 2,4, δεν θα ευστοχίσει ο Μπάρμπας, αλλά ήταν ωραία η έμπνευση του Αμίντα. 36-64 στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Επιστρέψαμε προς τραν. 9:50 πριν από το λήξη του αγώνα. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Παπαδάκης θα σουτάρει, θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι. Τρία 66, διαφορά στους 30.
Μασαράι το φάουλ. Τρίπος ωραία μέσα στη ρακετά. Θα έχει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη, 37-66. Προστράν. Γκρίφιν. Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Προστράν. Θα σουτάρει. Θα αστοχίσει. Το rebound του Ιούνι. Και γρήγορα η αντεπίθεση για τον Μαντσαράι που θα κερδίσει το φάουλ. Γκρίφιν, Προστράν, Γκρίφιν ξανά, Προστράν, λάθος, α, το σουτ πολύ κακό, τρέχει ο Μασαράι, ο Ιούνις παλεύει, θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι, εξαιρετική προσπάθεια το νερό που πάλεψε ανάμεσα σε τρεις και βγήκε νικητής. Να μια ωραία φάση του Αμίντα. Δεν θα βάλει τη βολή. Σταματής. Και η τάπα από τον Ιούνι, αλλά ο Γκρίφιν ξανά κερδίζει την μπάλα και βάζει το καλάθι. Ιούνις από τη γραμμή της βολής, τη γραμμή των βολών, 43-68. Γκρίφιν. Ωραία γυρίζει την μπάλα Γκρίφιν. Δεν κοιτάζει το χρόνο ο Γκρίφιν. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Και χάνεται η επίθεση. Τώρα βέβαια θα τα ακούσει από τον Άρη Λυκογιάννη. Που τον έβγαλε κατευθείαν έξω. Απορεί. Μπάλα πάλι για τον Άγγελακη. Θα την κερδίσει την μπάλα ο Ιούνις. Που δείχνει πιο μαχητικός προς το τέλος του αγώνα. Μασαράι, Ιούνις, κακό σουτ αυτή τη φορά.
Μπρέι. Μπιλής. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Μπρέι για τρεις. Μέσα. 71-43. 6-13. Πριν από τη λήξη του αγώνα. Λάθος εδώ από τους παίκτες του Αμίντα. Κλέβει ο Ράιτ και δίνει στον Μπιλί για να τελειώσει τη φάση. Το σουτ τώρα που κάνει αβεβιασμένο. Ο Ζούπας. Θα χάσουν και την μπάλα υπέρ του Σαμίντα. Ωραία έκλειψε εκεί ο Μαντσαράη και time out. Επιστρέψαμε. Μένουν 5-23 για τη λήξη του αγώνα. Μαντσαράη για τον Ζούπα. Χάνει την μπάλα ο Μπάρμπας. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα για την επίδεση του Αμίντα. Μπαρμπάς. Θα προσπαθήσει να βρει χώρο. Μασαρά για τρεις. Θα στοχίσει ο Μπρέι. Θα χάσει την μπάλα, αλλά ο Κολοσσός είναι στην επαναφορά. Μπιλής. Το rebound από τον Μπρέι. Νέο τρίποντο από τον Κολοσσό. Άστοχη και ο Αγγελάκος. Γυρίζει την μπάλα ο Αμίντας. Ματσαράη. Ο Λιούνις μέσα. Σαράντα. Ο Ράιτ θα κερδίσει το φάουλ. Αφού πάσχισε να μαζέψει την μπάλα. Αγγελάκος. Σταμάτης. Άλλο ένα τρίποντο άστοχο από τον Μπιλί. Δεν θα τελειώσει όμως τη φάση εδώ ο Μαντσαράη στον ευνηδιασμό. Σταμάτησε στο δευτερεύοντο ευνηδιασμό με τη βοήθεια του Ράιτ που κοιμάται στην άμυνα όμως ο Ράιτ και ο Μπάρμπας θα το εκμεταλλευτεί για να μειώσει 47-75. Μπιλής.
Παπαδάκης. Θα σουτάρει για τρεις, θα λεωθεί η προσπάθειά του. Ωραία η πάσα του Μανσαράη, προλαβαίνει ο Αγγελακός. Επηγήσε την baseball πάσα ο Μανσαράη για να βρει το συμπαίκτη του. Φάσαμε το καλάθι. Χάνει το Σουτολιούνης. Με τη δεύτερη προσπάθεια ο Ζούπας. 49-75. Έχει καλές στιγμές ο Αμίντας. Αν και η διαφορά αδυναμικώντας ήταν μεγάλη. Κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάρμπας για τρεις. Μέσα. 52-75. Να, από διαφορά πέφτει στους 23. 2-22 πριν τελειώσει η αναμέτρηση. Φυσικά δεν απειλείται ο Κολοσσός. Σταμάτης για τον Μπιλί που θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτη βολή μέσα για τον Πιλή. Και η δεύτερη μέσα. Μανσαράη, ο Ζούπας θα σουτάρει για τρεις, θα κερδίσει το φάουλ. Πέμπτο φάουλ. Από τον Σταμάτη. Ο Προστράν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και η τρίτη βολή μέσα από τον Ζούπα. 55-27 στους 22. Χίζας. Αγγελάκος. Προστράν. Σχίζας για τρεις. 55-80. 1-28 πριν από τη λήξη. Σου του Μπάρμπα δεν έχει αποτέλεσμα. 1-7. Σχίζας. Μπιλής. Ράιτ. Προστράν. Ράιτ. Μπιλής. Στην εκνοή. Για τρεις ήταν ο Αγγελάκος. 55-83, 40 δευτερόλεπτα. Μασαράη. Κακό σουτ. Ο Ιούνις θα παλέψει
Δεν θα πάρει το rebound και η μπάλα είναι για τον Κολοσσό αφού χτύπησε στο πόδι. Πήγε το αμήντα η μπάλα. 15 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Είχε να δώσει ένα ο Αμίντας. 9 δευτερόλεπτα. Ράιτ προς τρόν. Θα χάσει την μπάλα. Θα σουτάρει ο Σχίζας, θα αστοχίσει. Τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό γυμναστήριο του Αμίντα. 55-83. Θα πάρει μια εύκολη νίκη ο Κολοσσός που περιμένει τον αντίπαλο ανάμεσα στην Καβάλα και στην Καστοριά στην επόμενη φάση του κυπέλλου.